Λοιπόν, τις πατρίδες μου η σημαία είναι μια ταινία που τη γύριζα πάρα πολλά χρόνια και θα έλεγα ότι αφορά τη νεότερη ιστορία μας και στον πολυτάραχο 20ο αιώνα, μελετώντας και ξεκινώντας μάλλον από την ιστορία των ανθρώπων μιας μικρής ορεινής κοινότητας, τα Βούρβουρα Αρκαδίας, πώς ζούσαν στο Μεσοπόλεμο, τις αλλαγές που υπέφερε στη ζωή τους ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, η κατοχή, τα μεταναστευτικά ρεύματα που ήταν μετά τον πόλεμο, γιατί ο τόπος ήταν ρημαγμένος, είτε εσωτερική μετανάστευση είτε εξωτερική, και παρακολουθώντας την πορεία κάποιων ανθρώπων που θα βρεθούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μαρούσι, παρουσιάζεται και η ιστορία του Μαρουσιού, που από ένα γραφικό μικρό προάστιο στα περίχωρα των Αθηνών σιγά σιγά θα γίνει ο τόπος που θα υποστεί μεγάλες αλλαγές για να φιλοξενήσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όλο αυτό το πράγμα βέβαια είναι γνωστό ότι οδήγησε κάποια στιγμή στην κατάρρευση. Άρα, ακολουθώντας ας πούμε το παράδειγμα, μια μικροϊστορία ενός τόπου και κάποιων ανθρώπων, ουσιαστικά μιλάμε για πράγματα που αφορούν το σύνολο της Ελλάδας. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου δύο συνεργάτες, το Γεράσιμο Βάκρο, που είναι συνεργάτης τα τελευταία χρόνια, ήταν και στην υπογραφή και στην ταινία Μαραθώνιος, μια συμμετελούς άνοιξη για το Λαμπράκι, έχει βοηθήσει και σε αυτή την ταινία, και ο φίλος Γιώργος Μπράμους, που είναι και τριπολιτσιώτης, πεζογράφος, σημαντικός και κριτικός κινηματογράφου, που έχει έρθει για να μιλήσει για την ταινία. Και θα σας πούνε και οι δύο λόγια για το πώς βλέπουν αυτό το πράγμα. Αυτό που με συγκίνησε εμένα σε αυτή την ταινία είναι το ανθρωποκεντρικό της περιεχόμενο, που σε αυτή την περίοδο είναι σπάνιο, γιατί ο ελληνικός κινηματογράφος είναι περισσότερο τεχνολογικός και, θα λέγα, και τεχνικός και λιγότερο δεν παράγει πολλά νοήματα. Αυτό είναι, έχει και σχέση με τη γενιές. Νομίζω ότι η δικιά μας γενιά που είσαι μέσα στη Χούντα και μετά έζησε μια άνοιξη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και αυτή την άνοιξη την έζησε μέσα από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ήταν που φτιάχναν την πολιτιστική άνοιξη στην Ελλάδα. Αυτό περισσότερα στην αίθουσα. Να συνεχίσω από αυτό που είπε ο Γιώργος ο Μπράμος, ότι πράγματι αυτή η ταινία είναι μια ταινία ανθρωποκεντρική που δεν τη συναντάς εύκολα στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν είναι μια ταινία που έγινε απλά για να δικαιολογήσει την ύπαρξή της. Υπάρχουν δηλαδή, ο δημιουργός μέσα στην ταινία καταθέτει τις προσωπικές του. Είναι μια ταινία υποκειμενική, αλλά αφορά όχι μόνο τα Βούρβορα, αφορά σε όλη την Ελλάδα, όλα τα χωριά. Είναι η εποχή της εσωτερικής μετανάστευσης. Αυτό που έχω να πω ότι είχα χρόνια να συγκινηθώ, να κλάψω και να γελάσω με τις όχι στημένες, με αυτές τις αφόρμητες σχέσεις των ανθρώπων. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και θέλω να ευχαριστήσω και τον Στέλιο που συμμετείχα στην μικρή ομάδα της παραγωγής, γιατί ήταν μικρή ομάδα, και νομίζω ότι όλα θα τα δούμε στην αίθουσα. Να κλείσουμε και πάλι με τον δημιουργό μια τελευταία ερώτηση. Να μας πείτε ποιο ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσετε αυτή την ταινία και ποιο είναι το μήνυμα που φέρετε να περάσει στον κόσμο που θα την παρακολουθήσει. Κοιτάξτε, το μήνυμα μπορεί να το βρει και να το διαβάσει όπως θέλει ο καθένας. Το έναυσμα θα πω ότι ήταν, θαύμαζα αυτούς τους ανθρώπους, την ιστορία τους, το λόγο τους και ό,τι κάνανε στην πορεία της ζωής τους, και ήθελα να μην χαθεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτά είναι θέματα που δεν έχουν απασχολήσει την μεγάλη ιστορία. Έτσι λοιπόν ένιωσα κάποια στιγμή ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν θα χαθούν και αυτά τα πράγματα, και ήθελα να τα σώσω. Ακολούθησε ο Γκανάς, ο Μαρτινός, συνεργασίες πάλι, κάποιες προβολές με τον ΣΑΟ και με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αυτό που θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη ταινία και οι σχέσεις που έχουμε την εντάσσουν σαν υπενθύμηση στα 20 χρόνια δράσης της ομάδας έλευσης. Η ομάδα έχει πολλούς φίλους, στηρίζεται στους φίλους, ειδής εξόδης. Ο Στέλιος είναι από τους φίλους μας και μας υποστηρίζει χρόνια. Και αυτό που θέλω να πω ότι έχει χρόνια θητεία στον ελληνικό κινηματογράφο, μακρά θητεία στο ντοκιμαντέρ,
ξέρει να στείνει και μυθοπλασίες, το έχουμε δει και στην υπογραφή αλλά και στην ταινία τον Άδη. Έχουμε και στην ταινία τα δάκρυα του βουνού που θα κυκλοφορήσουν από τον Οκτώβρη. Η συγκεκριμένη ταινία δεν είναι όπως με τον Καβάφ Πεσό, από εκεί βλέπουμε ένα ψέμα που το πιστεύουμε, ένα ντοκιμαντέρ είναι. Εδώ είναι ένα ντοκιμαντέρ, θα λέγαμε, γνήσιο, μασίβ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή η κάμερα αναζητά την αλήθεια, η κάμερα ψάχνει δηλαδή μην πέσει κουβέντα, μην πέσει βλέμμα, και αυτό έχει μια σπουδαιότητα για μας δηλαδή, και νομίζω ότι είναι ένας κινηματογράφος που διαφέρει από τον κινηματογράφο της επιφάνειας, του ηλουστρασιών, της ωραιότητας. Είναι κάτι που έλειπε στις μέρες μας. Εγώ είχα χρόνια να συγκινηθώ έτσι, που είμαι επαγγελματίας θεατής, και είναι μεγάλη χαρά που συνεργάζομαι με τον Στέλιο και που βρέθηκα πάλι σε αυτή την ταινία μαζί του. Θέλω να ευχαριστήσω τους όλους εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω τους κωμικούς μας, το υπέροχο ξενοδοχείο Ανατολικό και το εξαιρετικό Βιβερό. Και τέλος να ευχαριστήσω τα παιδιά της αίθουσας που έχουν κάνει το καλύτερο και πραγματικά φροντίζουν την ιδιότητα. Έχουμε συνεργαστεί πάλι, κάνουν ό,τι καλύτερο και έχουν υπέροχη αίθουσα και υπέροχη ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος της ταινίας, μετά την ταινία, θα είναι ο πατριώτης μας ο Γιώργος ο Μπράμος, κριτικός κινηματογράφου και κινηματογράφος, να μιλήσει για την ταινία. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από τα γενέθλια, να ευχηθώ μακροημέρες στην ομάδα Έλευση και πάντα με το δημιουργικό ζήλο που μας είχε δείξει μέχρι σήμερα. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για να δω μαζί σας την ταινία μου της πατρίδας μου, τη σημαία, την οποία την γύριζα 13 χρόνια. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι στην ταινία υπάρχουν και αποσπάσματα, απογυρίσματα που έκανα από τις αρχές της δεκαετίας του 70, μιλάμε ότι σχεδόν συμπληρώνουμε μισό αιώνα. Και νομίζω ότι μάλλον πρέπει να εγκαταλείψω την ιδέα για νέα ταινία με τέτοιο μακροχρόνιο πλάνο. Δεν με βλέπω να το προλαβαίνω. Λοιπόν, η ταινία όμως ήθελε το χρόνο της για να ολοκληρωθεί, γιατί στη στόχευσή της ήταν να αποτυπώσει και να συλλάβει αλλαγές που συμβαίνουν σε χώρους και σε ανθρώπους. Και αυτά τα πράγματα, καθώς ξέρετε, δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Η ιστορία άλλοτε κρυματίζει σκοντάχτοντας και άλλοτε καλπάζει ξέφρενα. Επιπλέον, επειδή υπάρχει μια προσωπική εμπλοκή στην ταινία, χρειαζόταν και ένα διάστημα ορίμανσης για να μπορεί κανείς να κρίνει με ακρίβεια και από απόσταση λίγο τα πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα προσωπικό μνήμα υπόρρητο που ενώνει τις ιστορίες των ανθρώπων μιας μικρής ορεινής κοινότητας, τα Βούρδουρα Αρκαδίας, με κάποιους εξ αυτών που παρακολουθεί την κάθοδό τους στο Πυλινό Νάστη και συγκεκριμένα στο Μαρούσι, το οποίο έμελε να γίνει η βιτρίνα του καταναλωτικού λούστρου και να υποστεί ένα φρικτό περιβαλλοντικό βιασμό για να υποδεχθεί τη νέα μεγάλη ιδέα του έθνους, την Ολυμπιάδα του 2004, η οποία μετά από λίγο βέβαια κατέρευσε κάτω από το δυσβάστακτο υπέροχο χρέος, συμπαρουσίοντας μαζί της την αμετροέπεια και τη μεγαλομανία. Στην ταινία όμως υπάρχει μεγαλείο, όχι εκεί που θέλαν κάποιοι να μας πείσουν. Υπάρχει όμως στην εποπτεία του καθημερινού αγώνα των ανθρώπων για την επιβίωσή τους και για να στήσουν αυτόν τον τόπο στα πόδια του, στα μικρά και στα μεγάλα της ιστορίας. Εκεί λοιπόν είναι που συναντιέται η προσωπική μνήμη με τις ιστορίες άλλων ανθρώπων για να φτιαχτεί η μεγάλη ιστορία. Εκεί είναι που περνάμε από το ατομικό στο συλλογικό και είναι η κοινή μοίρα για το σύνολο σχεδόν της πατρίδας μας.
Μετά από μια προβολή είχαν έρθει δύο θεατές και μου είχαν βρει και μου είπαν ότι είμαστε από ένα χωριό της Λόρινα, αλλά στην ταινία ήταν σαν να βλέπαμε το δικό μας χωριό και τις δικές μας ιστορίες. Δεν θα πω περισσότερα για την ταινία, γιατί όπως σας είπε και ο Γεράσιμος, θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Είναι μαζί μας και ο φίλος Γιώργος Μπράμος, κριτικός κινηματογράφου, πεζογράφος, με πλούσιο έργο από αυτά τα πράγματα. Και τον ευχαριστώ πολύ που έκανε αυτό το ταξίδι που πραγματικό και συμβολικό στην γενέθλια γη. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Γεράσιμο Βάκρο, συνεργάτη σταθερό τα τελευταία χρόνια και πολύτιμο συμπαραστάτη και σε αυτή την ταινία. Τους συντελεστές της ταινίας θα τους δείτε στους τίτλους, μην σας κουράζω, αλλά θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον Άγγελο Δελιγιάννη, αυτό στην καταγωγή αλλά και εκπαιδευτήσεως, γιατί ήταν αρρωγός στην προσπάθειά μας, ο πρώτος μάλιστα, και σε μια πολύ κρίσιμη φάση της ταινίας. Χωρίς να αποσκοπεί σε κανένα οικονομικό όφελος, χωρίς να έχει προσωπική κάποια σχέση και προσωπική άλλη με την ταινία. Ήταν μια καθαρά φιλοδελφής και ανιδιοτελής ενέργεια από αυτές που μας βοηθούν να προχωρήσουμε. Τέλος, σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ σήμερα. Κάποιοι αρκετοί συμμετέχετε στην ταινία. Δυστυχώς κάποιοι άλλοι που συμμετείχαν στην ταινία δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Απόψε όμως θα είναι εδώ μαζί μας και θέλω να τους αφιερώσω αυτή την προβολή. Σας ευχαριστώ πολύ.